Η Καλαμάτα, παλαιότερα Καλάμε ή Φαρές κατά την εποχή του Ομήρου, βρίσκεται στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Χτισμένη στις παρυφές του Ταϊγέτου, ατενίζει τη θάλασσα μπροστά της, καθώς βρίσκεται μέσα στον Μεσσηνιακό κόλπο, με τα βουνά τριγύρω να την αγκαλιάζουν και να την προστατεύουν. Ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα είχε εκπομπή 24 ώρες στην ΕΡΤΡΙΑ. Μαδημία, είναι παιδιά, καλά. Αυτά είναι πάπια και αυτά είναι χίνα τα μεγάλα. Α, τα μεγάλα από χίνα. Ιστορία, μουσική, δραστηριότητες, χορός, συνεντεύξεις και πολλά άλλα πλαίσιωσαν την εκπομπή φανερώνοντας και δείχνοντας την ομορφιά της Καλαμάτας αλλά και τις κρυφές πτυχές της. Η φρουρά την οποία είχε η πόλη ήταν ο Λιγομελής, αλλά ταυτοχρόνως και κυρίως υπήρχε η περιοχή της Μάνης, η οποία ήταν αυτοδιοικούμενη στρατιωτικά ετοιμοπόλεμη και προσφερόταν ως βάση, ως εφαλτήριο για την κατάληψη της πόλης. Και στις 23 Μαρτίου μπήκαν πανηγυρικά στην Καλαμάτα. Δεν είναι απλώς η πρώτη πόλη που απελευθερώνεται στην Ελλάδα, αλλά είναι η πόλη στην οποία γεννήθηκε το νέο ελληνικό κράτος. Πρώτον. Έκανα πρωταθλητισμό στο μπάσκετ και κάποια χρόνια μετά το ατύχημα προέκυψε το τένις. Τένις με αμαξίδιο. Από το 2005 ξεκίνησα το πρώτο μου διεθνές τουρνουά. Μέχρι τώρα έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλούς αγώνες στο εξωτερικό και συνεχίζω να αγωνίζομαι.